Λοιπόν, πάμε στο χαμόγελο του παιδιού. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Γεια σας, πρόεδρε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Λοιπόν, κιόλας σας βλέπω σε αυτό το φόντο, έχω καιρό να σας δω. Αγάπη, ανωτεοτέλεια, φροντίδα, ευελιξία, πρωτοπορία, χαμόγελο, συνέπεια, αξιοπρέπεια, σεβασμός, συμμετοχή. Διαβάζω ό,τι μπορώ και όσα καταλαβαίνω. Κάποιες λέξεις που ξεχνάμε καμιά φορά. Γι' αυτό έπεσε το μάτι μου και ήθελα να ρωτήσω τι σημαίνει αυτό το puzzle των λέξεων, αλλά με προλάβατε. Είναι αυτά που πρεσβεύει το χαμόγελο στην καθημερινότητα. Και αυτά που προσπαθεί να έχει σαν γόριο οφθαλμού για την καθημερινότητά του. Μακριά από, ξέρετε, αυτές τις συμπόνιες, φιλανθρωπίες κλπ. Γιατί όλα αυτά που κάνουμε, που πρέπει να κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι. Και σαν πολιτεία, αλλά και σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι που είμαστε στην πρώτη γραμμή, να το κάνουμε για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Γιατί ένα στα έξι παιδιά διαβιούσε σε νοικοκυριό που δεν εργάζεται κανένα κηδεμόνα. Στους πρώην πανδημίας, το ποσοστό ήταν ένα στα δέκα. Παιδιά στην Ελλάδα. Ένα στα πέντε δεν έχουν τα απαραίτητα για τη διατροφή τους. Πρώτη πανδημία το ποσοστό ήταν ένα στα έξι. Και ένα στα οχτώ παιδιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα αναφορικά με τις συνθήκες κατοικία τους, όπου πρώτη πανδημία ήταν ένα στα 17. Είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Βλέπω εκεί το πάνελ, μιλάτε, προσπαθείτε να ακούτε τις φωνές όλων κλπ. Αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί έχουμε πολλά μέτωπα. Το χαμόγελο του παιδιού εκφράζοντας λοιπόν την κοινωνία και το κοινό αίσθημα. Καλύπτει και τους φίλους μας τους Ουκρανούς. Έχουμε φέρει οικογένειες εδώ με δικές μας δυνάμεις. Πήγαμε εκεί, πήγαμε πράγματα, πολλά πράγματα. Επιβεβαιώσαμε ότι φτάσανε μέσα εκεί στην εμπόλεμη ζώνη. Ενώ παράλληλα φέραμε και ανθρώπους. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή μέτωπα τα οποία πρέπει να καλύψουμε. Και πρέπει να καλύψουμε βασισμένοι στην συμπαράσταση του κόσμου, γιατί δεν είχαμε και δεν έχουμε ποτέ την υποστήριξη, την οικονομική υποστήριξη του κράτους. Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, πρωτού πάμε και σε άλλα θέματα που ξέρετε, εμείς τα λέμε συχνά πυκνά και ακόμα καλύτερα αυτές τις περιόδους, τις εορταστικές, και να βάλουμε όλοι πλάτη. Μια λαμπάδα, ένα χαμόγελο, βλέπω, γράφει Σοφία Λιάκου. Καλέστε στο 19810. Αυτές, ναι. Μια λαμπάδα, ένα χαμόγελο. Και πραγματικά είναι, και ξέρετε, αυτές οι λαμπάδες φτιάχνονται από τους εθελοντές μας. Mm-hmm. Από τα... Για δείξτε μας. Μάλιστα, όμορφες λαμπάδες, μπράβο. Και με το κουτάκι τους, και είναι, ξέρετε, μια περιποιημένη κατάσταση. Ναι. Όπου οι εθελοντές μας έρχονται, τις φτιάχνουν, τις φιλοτεχνούν και προσπαθούμε να έχουμε λιγότερα έξοδα και να είναι χαμηλές σε τιμές κλπ. Ενώ το 19810 η γραμμή που κατά καιρούς εσείς προσπαθείτε να βγάλετε είναι 2,5 ευρώ, τα οποία είναι αυτό, ξέρετε, είναι κρίμα για ένα φορέα να ζήτει ανέβει, αλλά είναι η μόνη μας ελπίδα, η δυνατότητά μας, με την καλή έννοια της. Όχι, εμείς δείχνουμε, βλέπετε, αυτή την ώρα δείχνουμε και το τηλέφωνο. Ακριβώς. Και το κοριτσάκι με τη λαμπάδα και το που μπορούν να τηλεφωνήσουν. Στείλτε SMS χαμόγελο, για πείτε τα μας λίγο. 19810 λοιπόν, είτε από σταθερό κλήση, είτε από κινητό SMS. Είτε με μήνυμα. Είτε με μήνυμα, ακριβώς. Εγώ, πρόεδρε, και... που αγόρασα, θέλω να πω είναι και για μεγάλους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο για παιδιά. Είναι... Οι μπαλαμπάδες σίγουρα. Είναι πάρα πολύ καλές και πραγματικά αξίζει, όχι σαν μια κίνηση απλώς που και αυτό από μόνο του αξίζει απέναντι στις δουλειές, στις υπηρεσίες που προσφέρεται, αλλά και σαν προϊόν, οφείλω να το πω δηλαδή. Έχει γίνει πραγματικά ανάρπαστη η λαμπάδα, είναι και σαν σύμβολο όπως είπατε και είναι πολλές διαφορετικών ειδών για τα γούστα κλπ. Ναι, ναι. Αυτό, ξέρετε, είναι με το μεράκι των εθελοντών. Αυτό πρέπει να το λέμε, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι ξαφνικά κάποια πράγματα γίνονται έτσι αυτόματα. Αγοράζουμε, πουλάμε κλπ. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα μεράκι και ένα νοικοκυριό στο χαμόγελο. Προσπαθούμε όλα μας να είναι μέσα, να έχουν μια ποιότητα και να έχουν ένα συμβολισμό. Είδατε τη φωτογραφία με το κοριτσάκι και με τη λαμπάδα. Ναι. Αυτό ο συμβολισμό, αυτό το φως που περιμένουν να δώσουμε σε ένα παιδί, αυτή η δυνατότητα που δίνουμε ένα χέρι βοηθείας, είτε έχει πρόβλημα υγείας, είτε κακοποιείται, είτε βασανίζεται. Βλέπει ότι το χαμόγελο γίνει το κέντρο αναφοράς πλέον για τις αναφορές, κακοποιήσεις και όλα αυτά. Βλέπετε αυτό, τι ωραία φωτογραφία. Είναι το σύμβολο της ανάγκης που έχει ένα παιδί να δει το φως πραγματικά, γιατί είναι στο σκοτάδι κάποια παιδιά. Το Πάσχα τώρα τι έχετε ετοιμάσει με αυτά τα παιδιά?
Ό,τι κάνουμε με τις οικογένειές μας. Είναι μια οικογένεια όπου θα ψήσουν τα αρνιά, θα κάνει τη μαγειρίτσα, αυτά τα κλασικά τα... Κλασικά, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όπως το είπατε, μια οικογένεια. Κάποιοι δεν έχουν οικογένεια και εσείς είστε μια μεγάλη οικογένεια εκεί πέρα. Κάποιοι είναι μόνοι τους. Ακριβώς. Και τώρα θα έχουμε και τους Ουκρανούς. Επειδή είναι τις ουκρανικές οικογένειες, οι γυναίκες με τα παιδιά τους, με από μωρά, και έχουμε και σκυλάκια μαζί με τους οικογένειες, τα παρτίζονται και από σκυλάκια που ήρθαν. Τετράπολα, μαζί. Ναι. Την Κυριακή ήρθαν οι άνθρωποι, τους φέραμε τη δεύτερη έτσι, αποστολή που είχαμε. Και θα είναι μαζί μας σε όλες αυτές τις διαδικασίες, στην Εκκλησία, στην Ανάσταση, το Πάσχα, μαζί με τα σπίτια μας. Μένουν σε διαμερίσματα βέβαια, θέλουμε να είναι μια αξιοπρέπεια οι άνθρωποι. Και έτσι λοιπόν, έτσι μαζί όλοι και οι εθελοντές μας, και οι άνθρωποι του σπιτιού με τις οικογένειές τους, τα παιδιά να καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μόνα τους. Συνήθως τα ιδρύματα δυστυχώς τα παιδιά εγκαταλείπονται μόνα τους. Και μία... μόνα τους τις ημέρες αυτές. Μία ερώτηση τώρα, έτσι όπως τα περιγράφετε, και με αφορμή την υπόθεση της Πάτρας, δεν πάμε στην Πάτρα, τα πάμε την προηγούμενη φορά. Με αφορμή αυτή την υπόθεση, εσείς δέχεστε πολλές καταγγελίες, έτσι δεν είναι? Μάλλον όχι καταγγελίες. Καταχωρήσεις, πώς το λέτε. Ναι. Ναι, αλλά κάνουμε όμως και επιτόπιες παρεμβάσεις. Ναι. Αυτές τις 2-3 μέρες είχαμε πολλές. Δηλαδή, είχαμε γύρω στις 7-8 επιτόπιες παρεμβάσεις που πήγαμε, γιατί δόθηκε εντολή από τον εισαγγελέα να πάρουμε το παιδί, να το πάμε στο νοσοκομείο ή τα παιδιά. Είτε 3 παιδιά, είτε ένα παιδί το οποίο ήταν σε άσχημη κατάσταση. Συνέχεια αυτό γίνεται. Απλώς όταν υπάρχει κάποιος θάνατος, ξυπνάνε όλα και αρχίζουμε και μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι σαν να τα ανακαλύπτουμε πρώτη φορά. Καλά το λέτε. Κάνουμε μια κίνηση, γιατί ξέρετε, το να καταδεικνύεις πράγματα και να τα λες, καλό είναι. Το θέμα είναι πώς βρίσκονται οι λύσεις. Η μόνη μας ελπίδα, επειδή και εσείς μιλάτε με τους πολιτικούς κλπ. Και παρακινείτε καταστάσεις, είναι η Δήμη. Με την ΚΕΔΕ, λοιπόν, κάνουμε μια προσπάθεια να στηρίξουμε και εμείς την ΚΕΔΕ, προκειμένου να οργανωθούν οι Δήμοι, να κινήσουν την κεντρική πολιτεία για να οργανωθούν υπηρεσίες των Δήμων που να στηρίζουν την οικογένεια, το παιδί προληπτικά και κατασταλτικά. Να μην ξαναέχουμε τη φρίκη όλων αυτών των γεγονότων που τώρα και πριν και πιο πριν είχαμε συνέχεια. Όλο αυτό να αποφύγουμε δηλαδή καταστάσεις δύσκολες. Εμείς θέλουμε οι θεσμοί να λειτουργούν, γιατί αν λειτουργούν οι θεσμοί, εμείς έχουμε πετύχει το σκοπό μας. Αν τους στηρίξουμε λοιπόν τους Δήμους με την ΚΕΔΕ, με την κοινωνική ομάδα της ΚΕΔΕ, την Επιτροπή, που μάλιστα μου ζήτησαν και θα είμαι και εγώ μέλος της Επιτροπής για να βοηθήσουμε τους Δήμους να προχωρήσουν. Με τον κύριο Δανιλίδη, με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, με όλους αυτούς τους ανθρώπους, τον κύριο Παπασεργίου, κάνουμε μια προσπάθεια προκειμένου να ενισχυθούν, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πολύ στελεχωμένες οι υπηρεσίες των Δήμων, με αποτέλεσμα να τους κατηγορούν γιατί δεν πρόλαβαν να προχωρήσουν κάποιες αναφορές που έχουν πάει στον εισαγγελέα, αλλά τους ρώτησαν πώς κάνουν τη δουλειά τους καθημερινά, πώς είναι 2 κοινωνικοί λειτουργοί, 2,5 στην Αθήνα και στους άλλους Δήμους. Το λέγατε, δεν βέβαια, την άλλη φορά. Φοβερό αυτό ότι ο Δήμος Αθηναίων πάνω από 1 εκατομμύριο που εγγεγραμμένοι κάτοικοι, 1 εκατομμύριο πάνω από 1 εκατομμύριο, να έχει 2,5 κοινωνικούς λειτουργούς. Και λέω το 2,5 γιατί πληρώνεται, ξέρετε, από διαφορετικό ταμείο κλπ. Και προσπαθούμε τώρα, και το είπαμε και την άλλη φορά, το ξαναλέμε, ότι προσπαθούμε να ενισχύσουμε τους θεσμούς, αλλά και το χαμόγελο τις ημέρες αυτές πρέπει να πούμε ότι είναι ο μοναδικός οργανισμός που λειτουργεί 24 ώρες. Ό,τι και να συμβεί. Πριν από πέρσι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το Μεγάλο Σάββατο, βρεθήκαμε με 7 παιδιά τα οποία ήταν στον δρόμο. Και πήγαν οι άνθρωποι μας, ακόμη και οι ψυχολόγοι πήγανε, γιατί πήγαμε να πάμε με λεωφορείο κλπ. Και τους κάναμε το μπάνιο και οι γιατροί λένε ότι αν δεν ερχόσαστε εσείς, εμείς δεν τα εξετάζαμε. Ήταν σε κατάσταση φρίκης τα παιδιά. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι είμαστε κάτω από τον πάτο που λένε. Πώς θα λέτε εσείς? Ναι, έχει πιάσει πάτο το βάρελ. Κάτω από τον πάτο. Κάτω λοιπόν. Από τον πάτο. Για πάμε να ξαναδούμε την εικόνα που μπορούμε να καλέσουμε. 19810, στείλτε ένα SMS στο χαμόγελο ή καλείτε από σταθερό ή κινητό και την ίδια στιγμή με αυτή την απλή κίνηση. 2 ευρώ και 48 λεπτά, 2,5 ευρώ ουσιαστικά, περνάνε στο χαμόγελο του παιδιού. Και συνάμα, μία λαμπάδα, ένα χαμόγελο, την ίδια ώρα. Τα παιδιά στο χαμόγελο φτιάχνουν με τα χέρια τους, τα δικά τους τα χέρια, λαμπάδες.
Και είναι ένα δώρο τώρα για το Πάσχα για μικρούς και μεγάλους, όπως είπε και ο Βασίλης πριν. Πάμε να δούμε τις λαμπάδες. Τις έχει στα χέρια του ο πρόεδρος, εκεί είναι, αυτά που φτιάξαν τα παιδάκια. Ναι. Να πω ότι δεν φτιάχνουν τα παιδιά τις λαμπάδες. Εθελοντές του Χαμόγελου φτιάχνουν τις λαμπάδες. Ωραία, κοντά έπεσε, όχι πολύ μακριά. Ναι. Τα παιδάκια πρέπει να παίρνουν. Ναι, κάνουν κατά καιρούς κάνουν τις δικές τους λαμπάδες, αλλά όχι για. Όχι για πώληση. Για, όχι για πώληση. Ναι. Είναι για να παίξουν. Εδώ λοιπόν έχουμε διάφορες λαμπάδες, διάφορα και χρώματα, γούστα, όχι και μόνο, σχέδια, όχι και μόνο χρώματα, γυαλί, και σχέδια. Ακριβώς. Και μυρωδιά. Καλά κάνετε και το λέτε. Να σου πω κάτι. Καλό καλές τηλεπολίσεις να με προσλάβετε εδώ για το Χαμόγελο. Ναι. Λοιπόν, μεγάλο Σάββατο, πώς θα πάμε στην εκκλησία. Ήμαρτο, ένα κερί τουλάχιστον, μια λαμπάδα. Μια λαμπάδα, ένα χαμόγελο. Ακριβώς. Εκεί θα είμαστε όλοι με τις λαμπάδες από το χαμόγελο. Έχουν και πάνω, έχει και σήμα του χαμόγελου. Εδώ, με χαμόγελο η λαμπάδα. Είναι όμορφες. Λοιπόν, αλλά και είναι και όμορφη, είναι όμορφος ο σκοπός, γιατί σε αυτές τις Άγιες ημέρες θα πρέπει να σκεφτόμαστε τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Τις οικογένειες μας έχει ανάγκη, 16-17.000 παιδιά με τις οικογένειές τους στηρίζουμε σε όλη την Ελλάδα, σύν τους Ουκρανούς, γιατί πρέπει να σας πω κάτι το οποίο είναι, θα πρέπει να το, όχι καταγγείλω, να το αναφέρω, ότι έχουν καλέσει κάποιες οικογένειες από την Ουκρανία και εντάξει, κάνανε την πρώτη φιλοξενία και μετά τους εγκατέλειψαν. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή λοιπόν οικογένειες και το λέμε, στο 1056 μπορεί να τηλεφωνήσουν οποιοδήποτε γνωρίζει κάποια οικογένεια που είναι παρατημένη, έκαναν τη φιλανθρωπία τους και τους παράτησαν μόνους τους. Καταλαβαίνετε, χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα, χωρίς να ξέρουν πού θα πάνε, τι θα κάνουν, είναι μόνοι τους, χωρίς υλικό ή οτιδήποτε άλλο που χρειάζεται. Συγγνώμη, τι σημαίνει κάναν τη φιλανθρωπία τους, δεν έρχονται οργανωμένα, δεν είναι δομές. Τους φέραν σε μια δομή και τους αφήσανε μετά. Αυτό περιγράφει. Μονωμένες οικογένειες ή και κάποιοι φορείς κλπ. Που τους φέρανε και τους άφησαν και λένε, ξέρετε, δεν μπορούμε τώρα, δεν έχουμε δυνατότητα άλλη. Αλλά τους έφεραν. Το χαμόγελο λοιπόν, αν δεν μπορεί, δεν κάνει κάτι. Μέχρι εδώ δηλαδή τους είπανε. Μέχρι εδώ, ναι. Και τώρα έρχονται και μας ζητάνε βοήθεια. Μάθανε ότι από το χαμόγελο ξέρει και η Ουκρανική πρεσβεία. Το έχουμε περάσει σε όλους. Ακόμη και εκμετάλλευση που γίνεται από κάποιους ανθρώπους. Εκμετάλλευση γενικότερα, τράφικινγκ και όλα αυτά. Δυστυχώς, όπου φτωχός στη μοίρα του που λένε, έτσι είναι και εδώ πέρα. Έχουν την ταλαιπωρία τους. Αλλά πρέπει να το πω για να το ακούσουν όλοι, ότι είναι πολύ περήφανοι άνθρωποι. Δηλαδή, να έρθουν με το που έρχονται κατευθείαν, με το που ήρθαν εδώ και στο εστιατόριο να φάνε, πήραν αμέσως τη σκούπα να σκουπίσουν, να δείξουν ότι συμμετέχουν και εκείνοι. Δεν είναι άνθρωποι που περιμένουν να τους τα δώσεις όλα στο χέρι. Άρα και δουλειά θέλουν να βρούνε και να συμμετέχουν στην κοινωνία και να κάνουν πράγματα. Δηλαδή, θα πρέπει να το πω ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και επειδή μας έχει έτσι πληγώσει όλο αυτό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως και το πρόβλημά μας στην Ελλάδα. Δεν θα τα αφήσουμε και αυτό, γιατί ενώ το πρόβλημά μας όχι μόνο τα παιδιά τα Ελληνόπουλα, και άλλα παιδιά που ζουν με διάφορους τρόπους στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε και δεν κοιτάζουμε το διαβατήριο του παιδιού, κοιτάζουμε το παιδί του που έχει πρόβλημα μαζί με την οικογένειά του. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλό Πάσχα. Η πιο σημαντική συνέντευξη των τελευταίων ημερών, οφείλω να ομολογήσω. Να δούμε μονάχα κλείνοντας. Ευχαριστώ πολύ. Να δούμε λίγο κλείνοντας πάλι την κάρτα, να μας πείτε πού αποστέλουμε. Στο 19810, είτε SMS με τη λέξη χαμόγελο, είτε την κλήση από σταθερό ή κινητό. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο ώρα άλλωστε μιλάμε, το έχουν και στο σούπερ οι καλοί συνάδελφοι. Είναι μια... Να δώσουμε φως στα παιδιά. Όπως ακριβώς το λέτε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλό Πάσχα. Ευχαριστώ και πολύ. Το κυριότερο, επειδή αυτά τα παιδιά θα περάσουν με εσάς το Πάσχα και καλά κουράγια και πολλά χαμόγελα. Να είστε καλά. Και πολλά χαμόγελα. Εσείς να είστε καλά. Ανάσταση που λέμε γενικότερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά.